ειδική και να ενισχύσει και τη συνεργασία σε θέματα εκπαίδευσης. Τέλος, υπογράμμισε ότι οι Γάλλοι επισκέπτες ενδιαφέρονται έντονα για το θεματικό τουρισμό και δει για την επίσκεψη σε αρχαιολογικούς χώρους. Για του λόγου το αληθές ο κύριος Τιμονιέ αναφέρθηκε στην αρχαία Όλυνθο, λέγοντας ότι αποτελεί εξαιρετικό στοιχείο για το γαλλικό τουρισμό στη Χαλκιδική. Μάλιστα, επισκέφθηκε σήμερα το πρωί την αρχαία Όλυνθο. La Grèce, pardon, est la cinquième destination internationale pour les touristes français. Η Ελλάδα είναι ο πέμπτος διεθνής προορισμός για τους Γάλλους τουρίστες. Mais j'apprends qu'il y a seulement 1% de touristes français en Χαλκιδική. Αλλά μαθαίνω ότι υπάρχει μόνο 1% των Γάλλων τουριστών στην Χαλκιδική. Οπότε υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για αύξηση αυτού του αριθμού. Είναι βέβαια πολύ σημαντικό για το οικονομικό, στο οικονομικό τομέα, γιατί μπορεί να κερδίσουμε λεφτά και οι δύο μαζί. Είναι και επίσης πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη της εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας στην Βόρεια Ελλάδα. Για την επέκτηση εμπειριών μπορούμε να συνεργαστούμε πάρα πολύ πάνω σε αυτό το θέμα. Με ανταλλαγές φοιτητών, παράδειγμα. Σε αυτό το τομέα του τουρισμού και επίσης πάνω στα αρχαιολογικούς το αρχαιολογικό πλούτο που δεν έχει ακόμα αξιωθεί όπως πρέπει, αξιοποιηθεί όπως πρέπει. Σήμερα το πρωί πήγα στο αρχαιολογικό χώρο της Ολύνθου και ελπίζω να ξανάρθω με το κύριο πρέσβη της Γαλλίας ώστε να διαθυμίσουμε το χώρο. Η Χαλκιδική εκτός από το Άγιο Όρος έχει και άλλους θησαυρούς να αποκαλύψει. Εκτός που πρέπει να το πεις και να το δείξεις, πρέπει να το διοργανώσεις όλη αυτή την προσπάθεια. Γιατί ο Γάλλος τουρίστος ενδιαφέρεται πολύ πάνω σε τέτοια θέματα, αλλά θα πρέπει να του το δείξεις και να το οργανώσεις όλο αυτό. Η επίσκεψη του Γάλλου πρέσβη επικυρώνει τη συνεργασία της Νομαρχίας Χαλκιδικής με τη Γαλλία και ενδυναμώνει τη θέλησή μας για βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών, δήλωσε ο Αντινομάρχης Τουρισμού Διονύσης Αριστοτελίδης. Η επίσκεψη του Γάλλου πρέσβη πραγματικά σηματοδοτεί την έναρξη μιας ιδιαίτερης σχέσης με την γαλλική αγορά. Σε μια χρονιά πολύ δύσκολη, όπως επανειλεμμένα έχουμε πει για τον τουρισμό της Χαλκιδικής και επίσης με δεδηλωμένη τη δική μας διάθεση για άνοιγμα σε καινούργιες αγορές πολύ συγκεκριμένες και στοχευμένες, όπως αυτή της ιταλικής αλλά και της γαλλικής αγοράς, η παρουσία εδώ του Γάλλου πρέσβη και το ενδιαφέρον του πραγματικά μας αφήνει πάρα πολύ ικανοποιημένους. Πέρα από ζητήματα βέβαια τουρισμού και την πρόσκληση από πλευράς μας στα εγγένεια των Αθηνών, αλλά και σε κάποιες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιήσουμε για την προέθεση του προορισμού της Χαλκιδικής μας, είχαμε και μια ανταλλαγή απόψεων σχετικά με θέματα παιδείας. Με θέματα που έχουν να κάνουν με ανταλλαγή μαθητών από τη Γαλλία, αλλά και δεδηλωμένα μας ανέφερε ότι είμαστε στην διάθεσή του για οτιδήποτε χρειαστούμε σε επίπεδο και φίτησης στην Γαλλία, σε γαλλικά δηλαδή πανεπιστήμια, και σε ανταλλαγή φοιτητών και σε ανταλλαγή μαθητών. Και γενικότερα συνέδεσε με τον καλύτερο τρόπο, πράγμα το οποίο μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, τον τουρισμό με την παιδεία. Είναι γνωστό το ενδιαφέρον των Γάλλων για την Χαλκιδική και θα πρέπει να πούμε ότι πρόκειται για μια αγορά η οποία έχει πάρα πολλά περιθώρια βελτίωσης, αφού αποτελεί μόλις το 1% των αφήξεων για τη Χαλκιδική μας. Να περάσουμε στο επόμενο μας.